Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την έκτη και τελευταία εκπομπή της σειράς «Κομμουνισμός, η μεγάλη ουτοπία του 20ου αιώνα». Θα παρελάσουν όλοι σχεδόν οι ήρωες των προηγούμενων επεισοδίων, πρωταγωνιστές αγώνων, ιδεολογικών συγκρούσεων, μεγάλων ηρωισμών αλλά και τραγωδιών, για να κάνουν τον τελικό απολογισμό. Πολλοί από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο ή σε ισόβια. Τα χρόνια που αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που μας μίλησαν έμειναν στην παρανομία, στη φυλακή ή τις εξορίες, αν τα αθροίσουμε, ξεπερνούν κατά πολύ τα 200. Μέσος όρος 30 περίπου χρόνια. Πώς αποτιμούν λοιπόν τη ζωή τους, μετάνιωσαν για κάτι? Αν μπορούσαν να πάρουν μια μηχανή και να γυρίσουν πίσω στον χρόνο, τι θα ξανάκραναν και τι θα απέφευγαν? Δανειστήκαμε τον τίτλο της σημερινής εκπομπής από το βιβλίο ενός εκ των ηρώων μας. Τάκης Λαζαρίδης καταδικάστηκε σε θάνατο ως κατάσκοπος στη δίκη του Μπελογιάννη. Έμεινε μαζί του στο ίδιο κελί των μελοθανάτων και γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή. Οπότε μπαίνω και σε εμάς μέσα, ολόκληρη κουστοδία, ας πούμε. Λέει, σηκωθείτε. Ο Μπελογιάννης κατάλαβε, βέβαια, και με ένα πικρό χαμόγελο. Απλώς είπε, πάμε για καθαρό αέρα. Τίποτα άλλο. Αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε, δυνόμαστε κτλ. Παίρνω τον, φεύγει ο Μπελογιάννης. Πάνω που ήμουν και εγώ με τον Μπάτση, ας πούμε, έτοιμος αυτό, γύριζε ο αρχιφύλακας και μου λέει, εσύ Λαζάρη, κάτσε. Έτσι, εγώ έκατσα. Η οικογένειά του θυσιάστηκε για τις ιδέες του κομμουνισμού. Όλη η οικογένειά μας πέρασε από στρατοδική. Από γερμανικό και εκτελέστηκε πατέρας μου, από βουλγαρικό σε ισόβια μητέρα μου, από ελληνικό η αδερφή μου σε θάνατο και από ελληνικό εγώ σε θάνατο. Αυτή είναι η ιστορία μας. Στη φυλακή έμεινε 15 χρόνια. Στην παρανομία πολλά περισσότερα. Το 1988, πριν από την πτώση του τείχου του Βερολίνου, εξέδωσε ένα βιβλίο. Είχε τίτλο «Σύντροφοι, ευτυχώς ιτηθήκαμε». Περίληψε ως θανάτους έρνω τις γραμμές αυτές. Και τους νεκρούς μας πρώτα. Πώς να τους πεις πως άδικα θυσιάστηκαν, στήλ. Πώς να τους πεις. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν μια κακία της μοίρας, ότι σε μένα άλλαχε από αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν βγήκε ένας άλλος να πει. Και γιατί χρειάστηκε να πω εγώ. Πάνω από συγγενείς, συναγωνιστές και φίλους, πάνω και από το άδικο χυμένο αίμα, στέκεται αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ταυτίζεται με την πατρίδα. Το 1989 οι λαϊκές δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης κατέρευσαν. Τον Δεκέμβριο του 1991 το κόκκινο αστέρι αποκαθιλώθηκε από το Κρεμλίνο. Οι αγώνες και οι θυσίες των κομμουνιστών πήγαν χαμένες. Το 1953 ο Νικίτα Χρουτσόφ κέρδισε τη μάχη εξουσίας στο Κρεμλίνο. Οι πολίτες ανέπνευσαν. Η νεολαία μπορούσε να ερωτηθεί ελεύθερα. Ένας άνεμος ελευθερίας φύσηξε σε όλο το κομμουνιστικό στρατόπεδο. Έγινε λοιπόν στα 1955 ένα φεστιβάλ της νεολαίας, όπου εκεί ήταν ένα ξέσπασμα ελευθερίας και δημοκρατίας, ας πούμε. Τότε λοιπόν ο Τσιρανκέβιτς, ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, είπε «Ζούμε την εποχή της άνοιξης των λαών». Οι άνθρωποι ανέπνεαν ελεύθερα, αφού να φανταστείς εμείς ακόμα πλέον αρχίσαμε και παίζαμε και χαρτιά, που απαγορευόταν έως τότε. Μαζευόμαστε τα Σαββατοκύριακα και παίζαμε και πόκερ, ήταν και αυτό εκδήλωση εκδημοκρατισμού. Το βέβαιο είναι ότι η αποσταλινοποίηση συνοδεύθηκε από κοσμογονικές αλλαγές. Εκατομμύρια πολιτικοί κρατούμενοι βγήκαν από τα γκουλάγκ. Ολόκληροι λαοί που είχαν εξοριστεί
μπόρεσαν να γυρίσουν στα εδάφη τους. Ανάμεσά τους και οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης που είχαν εξοριστεί στη Σιβηρία. So Stalin also deported from Crimea not only Greeks but all Tatars. And it only he knew why he did this. But we know this and my father was just made the decision in 57 to return all these exiled people. It was not only Greeks. Ο Στάλιν είχε επικαλεστεί τον Λένιν. Η προπαγάνδα τον εμφάνισε σαν πιστό σύντροφο και συνεχιστή της πολιτικής του αρχηγού της Οκτωβριανής Επανάστασης. Α, Στάλιν, дорогой мой. Да, это ясная, яснейшая и очевиднейшая истина. Без сурового подавления сопротивляющихся классов, без железной, нет стальной диктатуры, наша революция, да и вообще всякая социальная революция неизбежно погибнет. Да. Вот, Владимир Ильич, ради кого мы должны быть беспощадными к врагам? Ну, они уж будут жить не так, как мы. Лучше, чем мы. Лучше, 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 чем мы. Αντίθετα, ο Χρουτσόφ υποστήριξε ότι ο Στάλιν είχε απομακρυνθεί από τον Λένιν και ήταν ένας κακός διάδοχος. And my father, he told that if we want to really build the communism at the best society in the world without crimes, we have to tell people truth and then change the direction of our policy, because we will not change, we will betray all the goals of our revolution. He was the last true believer in communism. Το 1956 το ΚΚΣΕ, το κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης και τα άλλα αδελφά κομμουνιστικά κόμματα συγκρότησαν μια διεθνή επιτροπή για το ΚΚΕ. Συγκάλεσαν στο Βουκουρέστι την έκτη ολομέλεια της κεντρικής του επιτροπής. Ο Νίκος Ζαχαριάδης αρνήθηκε να πάρει μέρος στις εργασίες. Επικαλέστηκε την ιδιότητά του ως μέλος του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Είπε το ΚΚΣΕ με έχει διορίσει και μονάχα με απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΣΕ θα αποσυρθώ. Ο Ζαχαριάδης καθαιρέθηκε από την ηγεσία του ΚΚΕ. Σταδιακά, πολλοί από όσους είχαν διωχθεί αποκαταστάθηκαν. Ανάμεσά τους ήταν ο Βασίλης Νεφελούδης, ένας από τους ιστορικούς ηγέτες του ΚΚΕ. Ο Ζαχαριάδης τον είχε διαγράψει διασήμαντο αφορμή. Μάλιστα, θυμάμαι ότι ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου μου ζήτησε να κάνω αίτηση προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να αναθεωρήσει κάτι τέτοιο. Και του λέω, Γιάννη μου, μην περιμένεις από μένα να κάνω. Δεν με διέγραψαν με αίτηση δικιά μου. Δεν έκανα αίτηση για τη διαγραφή. Ούτε θα κάνω αίτηση για επανεγγραφή. Αυτό που πρέπει να, που οφείλουν να κάνουν είναι να ακυρώσουν τη διαγραφή. Αν θεωρούν ότι η διαγραφή αυτή ήταν άδικη. Και την ακύρωσαν πραγματικά. Οι ήττες του κόμματος δεν αναλύθηκαν στην έκτη ολομέλεια. Αλλά το κλίμα άλλαξε. Και γι' αυτό και το πρώτο καιρό ο Κολιάνης δεν τολμούσε. Όταν είχαν, οι διάφοροι είχαν, λέγανε τις γνώμες και ήταν διαφορετικές από τις δικές του, δεν τολμούσε να αντισταθεί και να πάρει θέσεις όπως παλιά του Ζαχαριάδη ή να κατηγορήσει, να τιμωρήσει ή να διώξει. Νέος γραμματείας του ΚΚΕ ανέλαβε ο Κώστας Κολυγιάννης. Όπως και ο Ζαχαριάδης, είχε ουσιαστικά διοριστεί από το Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Για να γίνει γραμματέας στο ΚΚΕ, έπρεπε να σε εγκρίνει όχι τόσο η κεντρική, μακάρι να ήταν η Κεντρική Επιτροπή ΚΚΣΕ που έπρεπε να σε εγκρίνει. Ένας μηχανισμός της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία βεβαίως διοχέτευε τα πράγματα έτσι που ερχόταν και η απόφαση του πολιτικού του Πολιτμπυρό, είτε της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ. Άμα δεν γινόταν αυτό το πράγμα, δεν μπορούσες να γίνεις ή αν ήσουν μπορούσες να τραπείς. Αυτό που συνέβη είναι ότι η νέα ηγεσία ήταν πάλι η ηγεσία δοτιή από τους... από τους ξένους και λογοδοτούσε τους ξένους. Στις διεθνείς σχέσεις, ο Νικήτα Χρουτσόφ εγκαινίασε την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης με τον καπιταλισμό. Πίστευε ότι σε ένα ήρεμο διεθνές περιβάλλον ο κομμουνισμός θα έδειχνε την ανωτερότητά του. Because his idea was that system will win,
that will give better life to the people. And he thought, of course, I'm sure that sooner or later it will be socialism and all the people in the world will understand that our system is more effective and they will turn to our side, including Americans. Χρουτσόφ έμεζε να έχει δίκιο. Το 1957 οι Σοβιετικοί επιστήμονες κατάφεραν να εκτοξεύσουν το πρώτο διαστημόπλιο. Το ονόμασαν Sputnik. Οι Αμερικανοί, που θεωρούσαν τη χώρα τους ως την πιο ανεπτυγμένη τεχνολογικά χώρα στον κόσμο, βρέθηκαν σε θέση άμυνας. Our satellite program has never been conducted as a race with other nations. Rather, it has been carefully scheduled as part of the scientific work of the International Geophysical Year. I consider our country's satellite program to be well designed and properly scheduled to achieve the scientific purposes for which it was initiated. Ο Χρουτσόφ είχε έναν ακόμη άσο στο μανίκι του. Έστειλε στο διάστημα το Sputnik 2. Αυτή τη φορά με έναν επιβάτη, τη σκύλα Λάικα. The effect of the launching Sputnik was maybe we can name it a big victory of the Soviet propaganda, and then also it was affected United States in this competition for the great power, because it showed to the West that we are just on the same level of the technology. And what was very important to the Americans, that at last Soviet Union have the weapon that can deliver the nuclear warhead to their territory. Οι Αμερικανοί αντέδρασαν σπασμωδικά. Προσπάθησαν στα γρήγορα να εκτοξεύσουν και αυτοί ένα διαστημόπλιο. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. After rising for a few feet, the three-stage 72-foot rocket loses its thrust. The remarkable slow-motion films tell the rest of the story. Η Σοβιετική Ένωση κέρδιζε τη μάχη στο διάστημα. Όταν τελικά οι Αμερικανοί κατάφεραν να στείλουν τους πρώτους δορυφόρους, οι Σοβιετικοί αντεπετέθηκαν. Έστειλαν τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα. Минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Ο Γιούρι Γκαγκάριν πέταξε γύρω από τη γη για 108 λεπτά. Έγινε δεκτός σαν ήρωας από τους συμπατριώτες του και από τους κομμουνιστές όλου του κόσμου. L'extraordinaire exploit de Yuri Gagarin, que notre congrès salue avec enthousiasme, est venu illustrer une nouvelle fois l'incontestable supériorité du régime socialiste sur le régime capitaliste. Το νέο διεθνές κλίμα και οι επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης βοήθησαν σημαντικά τους Έλληνες κομμουνιστές. Η ΕΔΑ, το κόμμα της αριστεράς, το οποίο έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο, κέρδιζε έδαφος. Στις βουλευτικές εκλογές του 1958 πήρε το 24% των ψήφων και αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελληνική Βουλή. Είχαν περάσει μόλις 9 χρόνια από το τέλος του εμφυλίου. Η ΕΔΑ είχε εξελιχθεί σε ένα μαζικό κόμμα με πάνω από 100.000 ενεργά μέλη. Οργανωμένα και μια πολύ πλούσια μαζική δράση. Ο Χρουτσόφ προτιμούσε την ΕΔΑ από το εξορισμένο ΚΚΕ. Ευνοούσε ένα ευρύτερο κόμμα της αριστεράς με ηγέτες που βρίσκονταν στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή ο Χρουτσόφ, θυμάμαι, σκεφτόταν να μπει ο Μανώλης ο Γλέζος επικεφαλής του κόμματος, ας πούμε, έτσι, γενικά της αριστεράς. Λέγανε εκεί πέρα, τι του πολιά, να πάμε συντροφές στο κόμμα και να το πούμε στους Σοβιετικούς.
Ότι σημαίνει τίποτε μαζί μας, έχετε τίποτε μαζί μας. Είχε εξαφρενών ο Κολυγιάννης. Καταλάβαινε ότι ετοιμάζεται και η εκπαραθύρωσή του. Και είχε πει μάλιστα τη στιγμή ότι απάνω υποβάλλω την παρέτησή μου και τα λοιπά σε μια έκρηξη. Ο Κολυγιάννης. Υποβάλλει την παρέτησή του προς το. Προς το Κουκουσέ. Εκεί βέβαια. Εκεί ήταν η πηγή της εξουσίας. Στο Κουκουσέ. Το Κουκουέ διατηρούσε τότε στην Ελλάδα μικρές παράνομες οργανώσεις. Η δράση τους ήταν πολύ περιορισμένη. Τίποτα δεν κάνανε. Εβγάζαμε που και που κάνει προκήρυξη. Και την κολλάγαμε στους δρόμους. Δεν την έβλεπε κανένας. Κανένας. Ή την είχαμε από κάπου. Κανείς δεν τη σήκωνε. Φοβόταν να κόψει να διαβάσει. Ανάμεσα στα στελέχη του παράνομου μηχανισμού ήταν η Φόφη Λαζάρου. Η τελευταία της αποστολή στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1954. Πάλι είχα έρθει με ψεύτικο διαβατήριο. Με αεροπλάνο ήρθα, αλλά με διαβατήριο μιας Βελγίδας ζωγράφου. Ναι. Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ, ήμουνα πάλι, ας πούμε, παράνομη. Τότε είχε αρχίσει να αναπτύσσεται η ΕΔΑ και βέβαια αυτές οι παράνομες οργανώσεις ήταν υποτυπώδεις μπροστά στην άνοδο που έπαιρνε το κόμμα της ΕΔΑ. Γιατί όσοι και βγαίναν από τις φυλακές προτιμούσαν να πάνε στην ΕΔΑ που ήταν, ας πούμε, νόμιμη. Και μπορεί να τους κυνήγει για αγιοχαυχές της γειτονιάς και τα λοιπά, αλλά του λέγανε που πήγα στην ΕΔΑ νόμιμο κόμμα. Ήτανε βουλευτές, είχε, ξέρω εγώ τι. Ενώ η παράνομη οργάνωση συνεπαγότανε στρατοδικείο, θανατική εκτέλεση, θανατική καταδίκη, εκτέλεση κλπ. Και φοβόντουσαν. Το 1957 συνελήφθη. Καταδικάστηκε σε ισόβια ως κατάσκοπος. Και πιάνε και κόσμο και μόνο αυτό δίναμε στην ασφάλεια τη δυνατότητα να πιάνει κάποιον να του καταλογίζει ευθύνη κατασκοπίας, κατηγορία σαν κατάσκοπο, να προκαλεί προβλήματα, έτσι, να φοβίζει τον κόσμο και να μην γίνει ούτε και στην Ελλάδα τελικά ο κόσμος. Να φλάγεται να πάει και εκεί. Ήταν μεγάλη η ζημιά. Εκείνη την εποχή ο Λεωνίδας Ζεφρόνης ανέλαβε να συντάξει ένα κομματικό έντυπο, το εγχειρίδιο του καλού παράνομου. Όμως αντί συμβουλών για καλύτερη παράνομη δουλειά, ο Ζεφρόνης είχε μία ανατρεπτική ιδέα. Πρότεινε να καταργηθούν τελείως οι παράνομες οργανώσεις και να μείνει μόνο η ΕΔΑ. Η ηγεσία του κόμματος διχάστηκε. Το φέρανε στην Κεντρική Επιτροπή, άρχισαν διάφορες συζητήσεις. Πετάξτε μια φορά αυτός ο Μαυρομάτης και λέει: «Και εμείς εδώ τι θα κάνουμε, θα πάρουμε σύνταξη δηλαδή». Η διαφωνία παραπέμφθηκε στους Σοβιετικούς. Η Σοβιετική ηγεσία έδειξε ξανά ότι προτιμούσε την ΕΔΑ. Ο Χρουστσόφ είχε πει: «Το γλέζο να ακούτε και όχι τους άλλους». Δηλαδή την Αθήνα να ακούτε, ας πούμε, εκεί είναι η πηγή τώρα του κινήματος στην Ελλάδα. Και αυτό βέβαια έδωσε τροφή. Ενίσχυε πάρα πολύ τους αντάρτες, ας πούμε, του εξωτερικού, τον Ζεφρόνη, τον Καρά και τους άλλους, να δυναμώσουν την αντιπολίτευσή τους προς τον Κολυγιάννη και να θέσουν το θέμα της μεταφοράς της καθοδήγησης από το εξωτερικό στο εσωτερικό. Το δεύτερο θέμα που βάλαμε ήταν ότι πρέπει να μεταφερθεί το κέντρο βάρους της ηγεσίας του κόμματος στην Ελλάδα, στο εσωτερικό. Έστω στο γραφείο αυτού υπάρχει το γραφείο εσωτερικού. Και να σταματήσει το εξωτερικό να θέλει να έχει τον πρώτο ρόλο. Η καινούργια πρόταση του Ζεφρόνη προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις. Αυτή δηλαδή η μανία τους, μην τυχόν και χάσουν αυτή την ηγετική τους θέση, την κομμουνιστική, ήταν αδιανόητη. Αυτοί οι έξω είχαν την αξίωση να είναι οι επικεφαλής, οι ηγέτες του κινήματος. Δεν καταλάβαν τελικά ότι εκείνη και η αποτυχία του Δημοκρατικού Στρατού, του Λίγα, του Εμφυλίου, είχε εξοφλήσει. Στην ουσία τους εξόφλησε αυτούς. Το κόμμα διχάστηκε. Η διαφωνία παραπέμφθηκε για μία ακόμα φορά στο Χρουτσόφ, που όμως είχε τα δικά του προβλήματα. Το 1959 ο Σοβιετικός Γενικός Γραμματέας ταξίδευσε στην Ουάσιγκτον. Ήταν η πρώτη επίσκεψη κομμουνιστή ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν δίστασε να μονομαχήσει στη τηλεόραση με τον τότε αντιπρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον. There are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us, for both of us to benefit. You see, you never concede anything. Where do you see the picture? Όμως ο Χρουτσόφ αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα στην οικονομία. Στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες λαϊκές δημοκρατίες όλα είχαν γίνει κρατικά. Γρήγορα η συγκεντρωτική οικονομία έπεσε σε μαρασμό. More effective when you
have simple economy and the not simple structure, and we have focus on one direction or another, for example, on the space research. But if you have to manage everything at the same time, you face so-called bottleneck problem. One head cannot make all the decisions. The economy becoming complex. It's impossible to compete with market economy. Αυτός ο άκρατος κρατισμός, ο οποίος τελικά το έβλεπε ο καθένας, τροφοδοτούσε την τεμπελιά. Ο καθένας όσο μπορούσε λιγότερο. Διότι είχε πάψει το κίνητρο, δεν υπήρχε κίνητρο. Οι ρεμούλες, οι κλεψίες ήταν φανερά βέβαια. Και υπήρχαν μερικοί κλάδοι που εκεί ήταν πιο εμφανές αυτή η παρανομία, αυτή η κλεψιά. Πολύ γρήγορα οι Έλληνες πρόσφυγες κατάλαβαν ότι δεν είχαν φτάσει στον παράδεισο. Ο σοβιετικός πολίτης, ο πρωτοποριακός και λοιπά, τέτοια πράγματα που μας είχαν μιλήσει η ηγεσία μας, μια φουκαριέρα, αντάρτης, άφησε το πορτοφόλι και να αγοράσει κάτι και μέχρι να κάνει έτσι πήγε το πορτοφόλι, χάθηκε. Και έρχεται και λέει, σύντροφε διοικητή, μου φάνε το πορτοφόλι η Σοβιετική Ένωση εκεί πέρα. Πάψε συντρόφισσα, συκοφαντίες και λοιπά, αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν και λοιπά. Ο Χρουστσόφ προσπάθησε να ξαναγεννήσει τον παλιό ενθουσιασμό. Ήταν ο πρώτος Σοβιετικός ηγέτης που βγήκε έξω από το Κρεμλίνο. Ο Χρουστσόφ ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ξέρεις. Πολύ αυθόρμητος, πολύ παρορμητικός. Προσπαθούσε να βρει πάντα έναν τρόπο να... ένα σημείο επαφής με τον κόσμο. Το 1960 ο Λευτέρης Μαυροϊδής παρακολούθησε από κοντά την περιοδία του Χρουστσόφ στην Πολωνία. Έχει διάφορα τέτοια αστεία. Εγώ ξέρετε, λέει, με λένε Κουκουρούζνικ, Καλαμποκάς. Εγώ ήμουν μπροστά του και γέλασα. Λέει, ναι, σμέγεται σε ταβάρις κορεσποντέντ. Γέλασε, σύντροφε, ανταποκριτή. Εγώ λέει, σας λέω ότι αν δεν βάλουμε καλαμπόκι, δεν θα φτάσουμε ποτέ την Αμερική. Η Αμερική είναι χορτάτη γιατί έχει καλαμπόκι. Και το καλαμπόκι είναι η βάση της κτηνοτροφίας. Αλλά ο Χρουστσόφ ήταν ένας άνθρωπος που κατέφευγε σε πρόχειρες μεταρρυθμίσεις προπαντός. Έκανα λοιπόν χημικά εργοστάσια σε περιοχές που δεν υπήρχαν προϊόντα και έμειναν αυτά τα εργοστάσια, ας πούμε, αξιμοποίητα, κλειστά. Ο Σοβιετικός ηγέτης έστειλε 300.000 εθελοντές να καλλιεργήσουν τη Σιβηρία. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Και στα προβλήματα της οικονομίας προσθέθηκαν γρήγορα και άλλα στην εξωτερική πολιτική. Ο Νικήτα Χρουστσόφ είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση. Η παλιά σταλινική και η γραφειοκρατία αντιδρούσαν στα μέτρα φιλελευθεροποίησης. Ο ίδιος είχε καλές προθέσεις, αλλά είχε κάνει και πολλά λάθη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα βρίσκεται και κάποιος Ιούδας. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, οι Κινέζοι κομμουνιστές ήρθαν σε σύγκρουση με τον Χρουστσόφ. Και οι πιο σοβαρές διαφωνίες ήταν φυσικά τα πυρηνικά όπλα. Δεν τους αποκάλυπταν την κατασκευή του πυρηνικού όπλου η Σοβιετική. Ήταν μυστικό. Υπογράφανε συμφωνίες με τους Αμερικάνους για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και αυτό το φαίνεται βαρέως. Εκ μέρους της ηγεσίας του ΚΚΕ, ο Δημητρίου πήγε το 1959 στο Πεκίνο. Παρακολούθησε τις εκδηλώσεις για τα δεκάχρονα της Κινέζικης Επανάστασης. Ο Χρουστσόφ είχε πάει στην Αμερική. Και δεν ήρθε την ημέρα της επετείου. Τον εκπροσωπούσε ο Σούσλοφ. Και αυτή είχε παρεξηγηθεί σφόδρα. Προτίμησε να πάει σε συνάντηση με τους ιμπεριαλιστές και δεν ήρθε στην δική μας την επέτειο. Από όλα αυτά καταλαβαίναμε ότι τα πράγματα πάνε άσχημα. Προμηνύεται ρήξη. Οι Κινέζοι κατηγόρησαν ανοιχτά τον Χρουστσόφ ότι απομακρύνεται από τον μαρξισμό-λενινισμό και προδίδει τον Στάλιν. Λίγο αργότερα χρήσπασε κρίση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, με επίκεντρο την Κούβα. Ο Χρουστσόφ άλλαξε στάση. Υποσχέθηκε στους καπιταλιστές ότι θα τους θάψει. Και μάλιστα σύντομα. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше. Η αποτυχία της ειρηνικής συνύπαρξης, τα προβλήματα στην οικονομία και η διαμάχη με τους Κινέζους αποσταθεροποίησαν τον Χρουστσόφ. Οι συντηρητικοί ηγέτες του κόμματος άρχισαν να συνωμοτούν εναντίον του. Το 1964 ο Σεργέη Χρουστσόφ προειδοποίησε τον πατέρα του ότι ανάμεσα στους εννούς συνεργάτες του ήταν ένας Ιούδας, ο Λεωνίτ Μπρέζνιεφ. It was one of the men who has had some suspicions he shared with me and I told him. Ο Χρουστσόφ αγνώρισε τις προειδοποιήσεις και πήγε διακοπές στη Μαύρη Θάλασσα. Τα άλλα μέλη της ηγεσίας αποφάσισαν να τον ανατρέψουν. He was shocked.
He was active, he was still strong, and what the same if you will stop locomotive and they just in the middle of his right. Και άλλωστε ο ίδιος ο Χρουστσόφ ο Καμένος τους είπε, μόλις τον καθίερεσαν, τους λέει, βλέπετε λοιπόν σύντροφοι πόσο μεγάλο δρόμο έχουμε κάνει. Μπορείτε να φανταστείτε ποτέ ότι επί Στάλιν μπορείς να γίνει κάτι τέτοιο. It was Gorbachev's fate, it was my father's fate also. Would he have the Stalin behavior, he would eliminate them and maybe stay in power 20 years more. Ένα από τα μέλη της νέας ηγεσίας κάλεσε εκπροσώπους δυτικών κομμάτων για να τους ενημερώσει για τις αλλαγές. Δεν άφησε πολλές αμφιβολίες για τη νέα κατεύθυνση της ηγεσίας. Και εκείνο που είπε ο Πανόβριος είναι ότι τέλος πάντων με τον Στάλιν η υπόθεση είχε τελειώσει. Έγινε ας πούμε η αυτή τελείωση. Τώρα γυρνάμε σελίδα. Η αποσταλινοποίηση δηλαδή όλη αυτή η δηλαδή, έχει τελειώσει. But he even tried to revise his anti-Stalin policy and the return back to the fully centralized economy and suppressed much more intellectual life. So he was very upset because he picked these people to the leadership and he thought that they have the similar views. Τα μέλη της ηγεσίας του ΚΚΕ που είχαν συνδεθεί με τον Χρουτσόφ ένιωσαν αμέσως την αλλαγή. Καταλάβαινα εγώ μια διαφοροποίηση απέναντί μου. Πρώτα με είχαν, ας πούμε, διστάξει και μη βρέξει που λένε. Στην ηγεσία του ΚΚΕ το χάσμα ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές είχε βαθύνει. Ακόμα και η δολοφονία του βουλευτή της αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη το Μάιο του 1963 αποτέλεσε αφορμή αντιπαράθεσης. Ο Κώστας Κολυγιάννης και η πλειοψηφία του πολιτικού γραφείου θεωρούσαν ότι ήταν μια ευκαιρία για επαναστατική δράση. Και κατηγορούσαν την ΕΔΑΗ γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την εκδήλωση, ας πούμε, να τη μετατρέψει σε τι να τη μετατρέψει. Σε ξέγερση. Και μάλιστα πετάει στην ομιλία του ο Μαυρομάτης, ο Παναγιώτης ο Μαυρομάτης, λέει, εδώ λέει στην Ελλάδα, λέει, όταν έγινε η κηδεία του Λαμπράκη, η εξουσία περπάταγε διγυμνή στο δρόμο και δεν βρέθηκε κάποιος ας πούμε, να την αρπάξει. Αυτό μας ανάφερε σαν παράδειγμα, δηλαδή ήθελε να πει ότι ήταν μια τέτοια εκδήλωση αυτή που μπορούσε και την εξουσία να αρπάξουμε ακόμα, λέει τότε. Ότι μιλάμε, λέει, για μεταφορά, μιλάνε κάποιοι, μεταφορά του κέντρου βάρους στην Ελλάδα, όταν αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να καθοδηγήσουν τελικά αυτό το κίνημα πραγματικά όπως πρέπει. Λίγες μέρες πριν την επιβολή της δικτατορίας, η βουλγαρική κυβέρνηση ειδοποίησε την ηγεσία του ΚΚΕ ότι επήκε το πραξικόπημα. Ήρθε μια ειδοποίηση μέσω της πρεσβείας τους στο Βουκουρέστι, ότι σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ετοιμάζεται η επιβολή δικτατορίας. Να λάβετε τα μέτρα σας. Η απάντηση ήταν αυτά είναι κόλπα των υπηρεσιών για να δικαιολογήσουν τη δεξιά στροφή της ζωής της χώρας κτλ. Στην Αθήνα, το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 βρήκε τους Έλληνες κομμουνιστές τελείως ανέτοιμους. Τα μεσάνυχτα με πήρε το τηλέφωνο ένας ταξιτζής, μέλος του κόμματος, και μου είπε ότι κυκλοφορούν τα τάγκς και κηρύχθηκε δικτατορία. Και σηκώθηκα πριν από τα ξημερώματα, βγήκα από το σπίτι, είπα και τη Σοφία ντύσου και έβγα κι εσύ. Γιατί αν έρθουν για μένα και δεν με βρουν, τραβάνε σένα. Ο Βασίλης Νεφελούδης συνελήφθη και έμεινε για 4 χρόνια στη φυλακή και την εξορία. Η Φόβη Λαζάρου, που είχε συλληφθεί το 1957, είχε μόλις αποφυλακιστεί. Μετά βγήκα το 1966 με ένα νόμο που έγινε για πώληση με όρους. Και βέβαια σε ένα χρόνο ακριβώς και 20 μέρες έγινε δικτατορία. Πιαστήκανε χιλιάδες άνθρωποι. Όσοι δεν πιαστήκαμε, ξανακρυφτήκαμε, αρχίσαμε μία παράνομη δράση και πιάστηκαμε τα 3 χρόνια. Δηλαδή το φθινόπωρο του 1969 και έμεινα στη φυλακή ως το 1973, δηλαδή 4 χρόνια που έδωσε αμνηστία ο Παπαδόπουλος. Το 1966 είχε βγει από τις φυλακές και ο Τάκης Λαζαρίδης. Έμεινε στο σπίτι της μητέρας του, που ήταν επίσης εξορισμένη για πολλά χρόνια. Ειδοποιήθηκε από έναν σύντροφό του στις 2 το πρωί. Δίθηκα εγώ, σκόθηκα έφυγα τώρα, σου λέω, θα έρθουν οπωσδήποτε να μας πάνε. Γιατί και εγώ βγήκα με τον όρο,
κάθε 15 μέρες να δίνω παρόν στην ασφάλεια. Πού είμαι κτλ. Ευτυχώς πρόλαβα και έφυγα. Δεν πήραν εμένα, πήραν τη μάνα μου. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν παρουσιάστηκες εσύ για να αφήσω τη μάνα σου. Γιατί αν παρουσιαζόμουν εγώ, πιστεύω ότι θα αφήνα τη μάνα μου. Αλλά εγώ ήμουν βέβαιος ότι η μάνα μου θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένη αν ήξερε ότι εγώ ήμουν ελεύθερος και ήταν μέσα αυτή, παρά να ήμουν εγώ μέσα και να είναι έξω αυτή. Ήταν μια πλήρης αποτυχία για τον Κουκουέ. Η κρίση βάθηκε. Στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ο απόϊχος της εποχής Χρουτσόφ δεν είχε σβήσει. Το 1964 πέθαναν οι ιστορικοί γραμματείς των κομμουνιστικών κομμάτων της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ορισμένοι νέοι ηγέτες είχαν μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις. Και adesso vi presenterò l'onorevole Enrico Berlinguer. Comunista garantito! Comunista garantito! Io vorrei prenderlo in collo, ma lui non si farà prendere. Sarebbe un mio sogno prendere in collo Berlinguer. Στις αρχές του 68, την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τσεχοσλοβακίας κέρδισε ο Αλεξάνδερ Ντούψεκ. To by sme mohli ísť dozadu aj do obdobia, kedy sa objavil Chruščov, pretože Československo tradične bolo v strede Európy. Napriek silnej cenzúre a všetkému sme mohli pozerať televíziu z Rakúska, pretože hlavné mesto Viedenie je 60 km od Bratislavy. Tak už ako deti sme pozorovali, že je určitý rozdiel medzi krajinami nášho bloku a krajinami, ktoré sú v našom bezprostrednom susedstve. Ο νέος ηγέτης της Τσεχοσλοβακίας ξεκίνησε μεταρρυθμίσεις. Διακήρυξε την ανάγκη ενός σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο. Spousta lidí teď samozřejmě bude bez zaměstnání, ale myslím si, že... Myslím si, že svoboda slova v civilizovaném státě je úplně to základní. Protože je nelogické, aby se člověk tak dlouho učil mluvit a pak nesměl mluvit. O Dubček δεν αφισβήτησε το κομμουνιστικό προσανατολισμό της Τσεχοσλοβακίας, ούτε το κρατικό χαρακτήρα της οικονομίας. Táto otázka nebola spochybňovaná. Čo bolo také mimo toho rámca alebo určité novum, boli myšlienky, že strana si musí zaslúžiť svoju podporu svojou každodennou prácou a nie tým, že je to zakotvené v ústave. Pretože to bol ústavný zákon, že musí byť, aj keby ho nikto nechcel. Οι αλλαγές του Ντούψεκ υποστηρίχθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Αλλά η σοβιετική ηγεσία ήταν αντίθετη. Κατηγορούσε τον Ντούψεκ ως αναθεωρητή του μαρξισμού-λενινισμού. Πρέτ τίμτομ, samozrejme, že otec cítil, že všetko sa môže zvrtnúť aj opačným smerom a že by to mohlo znamenať to, že sa nemusí stretnúť viackrát s rodinou. Tak tam sme poprvýkrát ako pocítili, že pravdepodobne ide do tuhého. Τον Αύγουστο του 1968 τα τάγκς του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία. Takže v ten deň som s otcom nebol, bol som sám a neskôr, ja neviem, či to bolo nasledujúci alebo ďalší deň, ma náš jeden známy zobral do iného bytu, aby v prípade nejakých väčších represálií neboli k dispozícii rodiny príslušníci ako nejakí rukojemníci. Ήταν ένα σοκ για τους κομμουνιστές όλου του κόσμου. Noi stessi siamo venuti a Mosca per sollevare, tra gli altri, anche il problema cecoslovacco e per ribadire le nostre posizioni su questo problema, che come è noto sono posizioni di dissenso nei confronti dell'intervento dei cinque paesi del patto di Varsavia in Cecoslovacchia e di riaffermazione della necessità di un pieno rispetto della sovranità e indipendenza nazionale della Cecoslovacchia e di tutti i paesi. Εγώ έχω ένα βιβλίο, Η αρχή του τέλους, Περιδέλκινο,
όπου περιγράφω τα αισθήματα των σοβιετικών διανοούμενων, των φίλων αυτών των μεταφραστών που ανάφερα, που ήταν οι μεγαλύτεροι διανοούμενοι της Ρωσίας τότε. Αυτοκτονίες είχαμε, απελπισία είχαμε, έγιναν αλκοολικοί πολλοί άνθρωποι τότε από τους διανοούμενους, οι οποίοι λέγανε τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, δεν βλέπεις τώρα, δεν βλέπεις. Εμείς να μπούμε με τα τάγκες μέσα στην πράγμα. Αυτή είναι η αρχή του τέλους. Και πραγματικά, ήταν, πιστεύω, ήταν η αρχή του τέλους. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budeme. Τον Φεβρουάριο του 68 συγκεντρώθηκε στη Βουδαπέστη η 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Οι διαφορές ανάμεσα στον Κολυγιάννη και τους διαφωνούντες, τον Μπαρτσαλίδη, τον Δημητρίου και τον Τζεφρόνη, ήταν μεγάλες. Εγώ τάχτηκα βέβαια με την πλευρά του Κολυγιάννη. Για λόγους που έχω αναλύσει κτλ. Δεν νομίζω ότι διαφωνούσα ως προς την ουσία της ανανέωσης. Άλλα πράγματα με απασχολούσαν. Μεγάλη είναι η συμβολή του Λεωνίδα του Τζεφρόνη και του Σταύρου του Καρά. Ενσάρκωνε το ανανεωτικό πνεύμα μέσα στο ΚΚΕ. Οι Σοβιετικοί παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις. Αυτοί ενημερώνονταν για τα πάντα, τι γινόταν στο πολιτικό γραφείο. Τι είπα εγώ, τι είπε ο Πρατσαλίδης, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Κρατούσαν πρακτικά, βέβαια, έτσι. Αντίγραφα αυτών των πρακτικών, το έστειλαν πάνω. Και ξέρανε ότι διανύμονταν. Κάθε εβδομάδα που είχε συνεδρία στο πολιτικό γραφείο, έπρεπε να στέλνω εγώ ένα αντίγραφο των αποφάσεων του κόμματος Σοβιετικού. Λόγω της δικτατορίας, ο Τζεφρόνης επεδίωξε ένα συμβιβασμό. Όλων μας οι απόψεις ήταν ότι τώρα που έχουμε δικτατορία, τέρμα στις διαφωνίες μας, διότι δεν αφορούν τη σημερινή κατάσταση. Δεν υπάρχει πια όλα παρανομία και η ΕΔΑ εκτός νόμου και όλα εκτός νόμου και τα πάντα απογορευμένα. Δεν έχει νόημα τώρα να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Τι προοπτική θα είχε το ένα κόμμα ήταν, που ήταν στην παρανομία και αποκεφαλισμένο από στελέχη κτλ. Με μια διάσπαση. Αλλά δυστυχώς η απόφαση ήταν ηλυμένη. Και ήταν ηλυμένη όχι βέβαια από τον Κολυγιάννη και την παρέα του, ήταν ηλυμένη από πάνω. Θέλανε σίγουρα να καταθεί πάση θυσία ο Κολυγιάννης, ας πούμε, σαν ο πιστός τους. Λες και οι άλλοι ήταν της απιστίας οι άλλοι. Κανείς δεν ήταν άπιστος τότε, ακόμα. Ύστερα έγινε η απιστία. Η πληγή του Ντούμψεκ ήταν ακόμα ανοιχτή και το Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν αποφασισμένο να βάλει τέρμα και στην παραμικρή παραφωνία. Οι διαφωνούντες, 18 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, καθαρέθηκαν. Έπρεπε να γυρίσουν στο Βουκουρέστι, όπου ήταν η έδρα του κόμματος. Μας λένε ότι θα πάτε στο Βουκουρέστι, αλλά δεν θα πάτε στη δουλειά σας. Θα σας το πείσουμε εμείς τι θα κάνετε. Ο Πάνος Δημητρίου ήταν ανάμεσα στα 3 μέλη του Πολιτικού Γραφείου που είχαν καθαιρεθεί. Σκαρφίστηκε ένα κόλπο για να μεταδώσει την είδηση στους κομμουνιστές της Ελλάδας. Να πάει γρήγορα στο Βουκουρέστι, όπου βρίσκονταν ο σταθμός του κόμματος και να μεταδώσει την είδηση της διαγραφής. Υπεύθυνος του ραδιοσταθμού ήταν ο Ζήσης Ζωγράφος, ένα άλλο μέλος του πολιτικού γραφείου που είχε καθαιρεθεί. Αλλά ο Ζωγράφος δίσταζε. Ο Δημητρίου προσπάθησε να τον πείσει. Ζήση, του λέω, είμαστε στη Ρουμανία. Δεν είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Οι Ρουμανοί τι θα μας κάνουν. Ο μόνος τρόπος για να ειδοποιήσουμε τον συντρόφο κάτω, το κόμμα κάτω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πίστηκε. Διαγραμμένοι και διαγράψαντες ταξίδεψαν με το ίδιο αεροπλάνο στο Βουκουρέστι. Οι διαγραφέντες δεν έχασαν χρόνο. Μαζευτήκαμε οι τρεις, καθίσαμε, γράψαμε το κείμενο. Ο Ζωγράφος είχε το ελεύθερο, ότι ήταν υπεύθυνος του ραδιοσταθμού από το πολιτικό γραφείο. Αυτοί εκεί πέρα οι φύλακες και τα λοιπά ακόμα δεν θα είχαν πληροφορηθεί τίποτα. Οι περισσότεροι κομμουνιστές άκουσαν τα νέα για τη διάσπαση του κόμματος στη φυλακή ή την εξορία. Στη φυλακή αβέρος είμαστε. Το νέο μας ήρθε από το ραδιόφωνο. Η πρώτη σκέψη μας ήταν ότι έσπασε το σπυρί. Η διάσπαση μας βρήκε στο Παρθένι. Τη δεχθήκαμε με ανάμεικτα αισθήματα. Αλλά περισσότερο με το αίσθημα της ανακούφισης. Είπαμε έσπασε το σπυρί. Όσοι ήμασταν και στο Παρθένι, υπέρ της ανανεωτικής πλευράς, είμαστε η πλειοψηφία στο Παρθένι. Ενώ αντιθέτως στο Λακί
η πλειοψηφία ήταν υπέρ της δωδεκάτης. Ήτανε το παλιό οι Ορθόδοξοι κομμουνιστές, ήτανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού και η τρίτη κατάσταση είμαστε εμείς το χάος. Ο Χρουστσόφ πέθανε απομονωμένος το 1971, σε ένα σπίτι έξω από τη Μόσχα. Η είδηση του θανάτου του δημοσιεύθηκε σε τρεις αράδες. Στην κηδεία του επιτράπηκε να παραστούν μόνο στενοί συγγενείς. Ο διάδοχός του, Λεωνίδ Μπρέζνεφ, βασίλευσε για 18 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό ήταν πολύ άρρωστος. Ο Μπρέζνεφ έφερε λιγάκι σταλινισμό πίσω. Ο ίδιος ήταν πια ανίκανος να μιλήσει, όχι να πάρει μέρος. Το πιο πολύ καιρό το περούσε στο σανατόριο, δηλαδή στη βίλα του. Ο Μπρέζνεφ πέθανε το 82. Δύο ακόμα γερανοί γενικοί γραμματείς πέθαναν ο ένας μετά τον άλλο, μέσα σε τρία χρόνια. Η σοβιετική υπερδύναμη κινδύνευε να γελιοποιηθεί διεθνώς. Το 1985 η χώρα ανέπνευσε με ανακούβηση. Ένας νέος ηγέτης ήρθε στα πράγματα. Όπως και ο Χρουτσόφ, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ πλησίασε αμέσως τον κόσμο. Экономику. Будем двигать экономику, будет крепкая оборона и будем продолжать рост материального благосостояния. Жилье будем. Да все будем делать. Держитесь ближе к народу, мы никогда вас не подведем. Ну куда ж ближе? Όταν ο Γκορμπατσόφ ανέλαβε την εξουσία, η σοβιετική οικονομία ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο νέος ηγέτης ανήγγειλε αμέσως οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Στην αρχή δεν σχεδίαζε να προχωρήσει σε πολιτικές αλλαγές. Монопольную, сильную власть КПСС и положение генсека и провести преобразование, модернизацию экономики. Собственно, с этого мы и начинали. Но тут же пришла в движение номенклатура, увидев, что опасность большая ее интересам. И нам пришлось дополнить эти свои планы тем, что мы начали взялись за подготовку и проведение политической реформы. Of course, we had high expectation because during the Brezhnev time it was clear that everything going wrong, we need some reforms, that we are expected that our economy will more effective, it was becoming less and less affected, it stagnated. He had no plans, he has only intentions. He tried to reform the economy to make more successful. And during his 5 years, he had five different team of advisors and five different economical policies. And second, he in one leap decided to implement the democracy in not democratic country, which made this chaos everywhere because they discuss everything without understanding how democratic society work. Я думаю, что все-таки правильно, что мы начали эти реформы, в этом я не сомневаюсь. Уж как мы распорядились, свобода и демократия – это другой вопрос. Δίνοντας δημοκρατικές ελευθερίες, ο Γκορμπατσόφ είχε ανοίξει τους ασκούς του Ιόλου. Ένα παλιό μέλος του πολιτικού γραφείου τον αφισβητούσε προσωπικά. Ζητούσε περισσότερες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Я предупреждал в 1987 году, что у Горбачева в характере есть стремление к абсолютизации личной власти. Он все это уже сделал и подвел страну к диктатуре, красиво называя это президентским правлением. Я отмежевываюсь от позиций и политики президента, выступаю за его немедленную отставку. Я сделал свой выбор, и каждый из должен сделать выбор и определить свое место. Κινήματα που αμφισβητούσαν το κομμουνιστικό σύστημα ξέσπασαν σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αντίθετα με τον Χρουτσόφ στην Ουγγαρία το 1956, ο Γκορμπατσόφ δεν θέλησε να στείλει τα τάγκς. Το Νοέμβριο του 1989 έπεσε το τείχος του Βερολίνου και οι λαϊκές δημοκρατίες κατέρευσαν. Στη Τσεχοσλοβακία, ο Ντούψεκ ξαναγύρισε στα πράγματα. Βάζενε, λουδόβε ζωμαζδενιέ, μήνυμο η πραζανιά, μάμβα βδράτ. Vy to viete, ale presto všetko vám to poviem. Aleluja, aleluja, aleluja.
Χάρη στον Γκορμπατζόφ, ο ψυχρός πόλεμος και η διαίρεση της Ευρώπης είχαν τελειώσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερό του επίτευγμα. Η ίδια η πράξη του απέδωσε ήδη πολλά στον κόσμο. Μην ξεχνάμε την κατάργηση του ψυχρού πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι στην ίδια την Σοβιετική Ένωση επιτέλους φάνηκε ότι χρειάζεται δημοκρατία, χρειάζεται διαφάνεια. Αυτά είναι στοιχεία που κερδίθηκαν και που θα μένουν πάντα ως κέρδος και για το κομμουνιστικό κίνημα. Από την άλλη μεριά είναι φανερό ότι οραματίστηκε η μεταρρύθμιση, αλλά δεν είχε κανένα σχέδιο το πώς αυτό θα προχωρήσει. Νομίζω ότι ήταν ένας ανεπαρκέστατος γι' αυτό το ιστορικής διάστασης εγχείρημα. Ανεπαρκέστατος άνθρωπος. Πού στηρίζονταν η Γκορμπατσόφ? Τον πολεμούσε λυσαλέα το κατεστημένο, η νομεκλατούρα, η οποία φοβόταν τα προνομιά της. Είχαν πάει 9 για να αντιπροσωπήσουν τον Γκορμπατσόφ. Τους είπε ο Γκορμπατσόφ σε μια τέτοια φοβερή κρίση: πέστε μου, τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτόν τον κόσμο, με αυτήν την KGB, με αυτό το κόμμα, με αυτή την Κεντρική Επιτροπή, να πέσω στα γόνατα να σας ευχαριστήσω. Πέστε μου εσείς, οι διανοούμενοι που κάνετε κριτική. Άλλοι λένε ότι ο Γκορμπατσόφ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που επιτέλους σκέφτηκε να αφήσει κάποια ελευθερία στη χώρα μας. Αλλά όμως ήταν ανίκανος. Δεν τα κατάφερε. Από ανικανότητα, εδώ έχει περάσει στην Ελλάδα από πολλούς ότι ήταν πράκτορας των Αμερικάνων. Δηλαδή η πλειοψηφία του Σοβιετικού λαού τον θεωρεί ανίκανο, ανίκανο, αλλά όμως ότι είχε καλές προθέσεις που δεν τα κατάφερε. Είσαι сейчас люди, которые не приемлют реформы не только эти, но они даже критически смотрят и на перестройку. Это я их могу понять, этих людей. Они тяжело живут. И поэтому вспоминают о том времени. Исходя из нынешней ситуации и бремени, и всего, что на них свалилось. Так что я не хочу их, простых людей, в чем-то обвинять. Вот что, я морально несу ответственность за все, что произошло. Мои переживания. Это то, что при мне, во мне, и то, что определяет мою позицию, мое поведение. Je pense que Gorbatchev n'avait pas du tout l'intention de faire écrouler le système. C'était pas du tout son intention. Il voulait réformer le système. Στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στη Δύση, ο Γκορμπατσόφ ήταν εξαιρετικά δημοφιλής. Αλλά μέσα στη Σοβιετική Ένωση έχανε συνεχώς έδαφος. Οι Βαλτικές χώρες, η Ουκρανία αλλά και άλλες Σοβιετικές δημοκρατίες απειλούσαν με απόσχηση. Ο Γέλτσιν κήρυξε την ανεξαρτησία της Ρωσίας. Για να αποφύγει τη διάλυση της χώρας, ο Γκορμπατσόφ έκανε ένα μοιραίο λάθος. Συμμάχησε με τους συντηρητικούς του κόμματος. Но больше всего я переживаю, что не сумел предотвратить августовский путч. Но, оказывается, нашлись авантюристы, причем рядом со мной. Вот это мой просчет. Όπως ο Χρουτσόφ το 64, έτσι και ο Γκορμπατσόφ αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις. Τον Αύγουστο του 91 πήγε και αυτός διακοπές στην Κρυμαία. Οι στενοί συνεργάτες του οργάνωσαν ένα κίνημα για να τον ανατρέψουν. Το πραξικόπημα ήταν κακά σχεδιασμένο και απέτυχε. Αλλά ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν που φάνηκε να αντιμετωπίζει τα τάγκς. Όταν ο Γκορμπατσόφ γύρισε τελικά από την Κρυμαία, ο Γέλτσιν ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού. Не считаете ли вы, что социализм должен быть изгнан с территории Советского Союза? Первое. И второе. Не считаете ли вы, как это считает фракция беспартийных депутатов РСФСР, что коммунистическая партия Советского Союза должна быть расформирована как преступная организация? Ну что же, вопрос поставлен в предельно откровенной форме. Отвечаю в предельно откровенной форме. Если вы поставите задачу перед Верховным Советом и правительством Российской Федерации и даже перед всеми Верховным Советом и правительством изгнать социализм из территории Советского Союза,
то эту задачу нам не удастся с вами решить. Товарищи, для разрядки разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. Борис Николаевич, Борис Николаевич. Για φαντάσου, ένα στερεώμα που ήταν υπερδύναμη να καταραίει χωρίς να πέσει μία τουφεκιά από τον αντίπαλο, τον ταξικό αντίπαλο. Μία τουφεκιά δεν έπεσε. Χωρίς να πέσει μία τουφεκιά υπερασπιστική από τον πανίσχυρο κόκκινο στρατό. Δεν αντέδρασε ένα μέλος από τα 20 εκατομμύρια μέλη που είχε. Ένα στέλεχος, ένα μέλος να αντιδράσουν, κάτι να κάνουν. Που δεν έχει ένα δάκρυο λαός. Δεν έκλαψε κανένας. Ούτε αδιαφόρησε. Μερικοί το χαρήκανε και ενδεχομένως. Έρχεται τώρα και σου λέει, ας πούμε, ότι δεν κατέρευσε, λέει, το ανατρέψανε. Ανατράπηκε. Τι είναι αυτές οι βλακίες σας, ανατράπηκε. Ποιος το ανέτρεψε τελικά. Ποιος το ανέτρεψε. Και τότε γιατί δεν μπόρεσε αυτό το πανίσχυρο σύστημα να ανατρέψει την Αμερική, το εγγλέζικο σύστημα. Και αυτό το εδώ ανατράπηκε. Ο κομμουνισμός ήταν μια μεγάλη ελπίδα, μια μεγάλη προσδοκία. Δεν λέω καν ένα μεγάλο σχέδιο. Γιατί στο σχέδιο μπορεί να βρει κανείς και τούτα και εκείνα. Αλλά έτσι ένα όραμα, συναρπαστικό όραμα. Αλλά ποιος κομμουνισμός θα μου πεις τώρα. Και σε αυτό το πεδίο να συζητήσουμε. Κατέρευσε διότι δεν ήταν κομμουνισμός. Γιατί χωρίς δημοκρατία και χωρίς ανθρωπιά δεν υπάρχει κομμουνισμός. Υπάρχει γελιογραφία, υπάρχει πλαστογράφηση του κομμουνισμού. Δεν υπάρχει κομμουνισμός. Εγώ δεν μετανιώνω ποτέ. Δεν μετανιώνω. Βέβαια, εγώ τους είπα σε πολύ κόσμο ότι εγώ λέω από μικρό παιδί πάλεψα για τον σοσιαλισμό, αλλά θα παλέψω να μην έρθει ο σοσιαλισμός ο δικός σας στην πατρίδα μου. Θα παλέψω να μην έρθει. Εγώ πάλεψα για τον σοσιαλισμό, λέω. Αλλά τέτοιο που έχετε, θα το παλέψω να μην έρθει. Γιατί ευτυχώς που ιτηθήκαμε. Τότε, αν δεν είχαμε ιτηθεί στέλιο, θα είχαμε γίνει μια καινούργια Αλβανία. Πραγματικά μου κάθεται εδώ στο λαιμό να με πνίξει αυτή η άποψη που διατυπώνεται από ορισμένους και αριστερούς ότι καλά που μας νικήσατε. Αυτό είναι φοβερό, κατά τη γνώμη μου. Είναι φοβερό. Δηλαδή αναγνωρίζεις ότι όλα τα εγκλήματα που έγιναν πριν από τον Εμφύλιο και προκάλεσαν, κατά τη γνώμη μου, τον Εμφύλιο, ότι όλοι οι χαφιέδες και όλα τα βασανιστήρια και όλοι οι βασανιστές και τις χούντας ακόμα δικαιώθηκαν. Είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Γιατί υποχρεωτικά θα ήμασταν Αλβανία. Αυτό το απορρίπτω με φρικίαση. Εμείς κάναμε ένα μέτωπο, είχαμε Σβόλους, Τσιριμόκους, Γλινούς. Είχαμε πνευματικές κορυφές της Ελλάδας, Σικελιανό. Δεν είχαν η Αλβανία, δεν είχε η Ιουγκοσλαβία. Είμαστε χειρότεροι ίσως σε αυτά τα θέματα, έτσι. Και θα είχαμε και εδώ την ίδια εικόνα, αν όχι χειρότερη, από ό,τι είχαν οι άλλες αυτές τις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες. Και θα περνούσε μια πείνα ο λαός και θα είχαμε να δει διπλή την ενοχή μας. Δεν θα το έλεγα έτσι εγώ. Γιατί πρέπει να σέβεται και ένας και τους αγώνες και το αίμα που έχει δώσει αυτός ο λαός και αυτό το κόμμα, έτσι. Θα έλεγα ότι κακώς δεν είδαμε τα πράγματα από νωρίτερα. Κακώς αναλάβαμε μία ευθύνη που μας έσπρωχνε συστηματικά οι αντίπαλοι, η άκρα δεξιά, οι ξένοι, σε μία ένοπλη αναμέτρηση. Και χάρη στον τυχοδιορισμό του Ζαχαριάδη, μπλεχτήκαμε κι εμείς και αναλάβαμε ένα μέρος της ευθύνης για αυτό το πράγμα. Είπα κιόλας και στην αρχή, τι θα γινόμαστε, μαυραγωρίτες? Όχι. Αγωνιστές για την ελευθερία της χώρας θα γινόμαστε. Από εκεί και πέρα ακολουθήσαμε ένα δρόμο. Ήταν μεγάλη ιστορία αυτή η λεγόμενη εθνική αντίσταση. Εγώ γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου υπερήφανο που συμμετείχα, έτσι, που έδωσα όλες μου τις δυνάμεις. Και βέβαια θα μπορούσα και τη ζωή μου να την είχα δώσει. Τότε ήμασταν, δεν είχαμε προβλήμα κανένα. Βέβαια θεωρώ λάθος μου την συμμετοχή μου στον Εμφύλιο. Στα ιδανικά της νιώτης μου μένω πιστός. Έπειτα σας είπα είναι το είναι μου, τα κύτταρά μου ποτισμένα από τη ζωή την ίδια σε αυτή την ιδέα. Έδωσα όλη μου την ψυχή σε αυτή την προσπάθεια για μια καλύτερη ζωή και δεν μπορώ να προδώσω τα ιδανικά μου. Ποτέ. Ας αφήσουμε την ιστορία να βγάλει τον τελικό
απολογισμό. Εγώ εκείνο που θα πω είναι ότι ο κόσμος έγινε καλύτερος και δεν έγινε μόνο από τις καινούριες ανακαλύψεις, από τις καινούριες, αλλά έγινε και με τη συμβολή του κομμουνιστικού κινήματος. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον αιώνα μας χωρίς την Οκτωβριανή Επανάσταση, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς την ελληνική εξέλιξη χωρίς το ρόλο της αριστεράς, χωρίς το φόβο που ένιωσε ο καπιταλισμός μπροστά στην απειλή που του προκαλούσε η νίκη της Κόκκινης Επανάστασης. Και αυτά δεν πρέπει να διαγράφονται για να λέμε «Α, όλα αυτά ήταν μια κατάρα». Δεν γίνεται έτσι. Πόσα χρόνια καθίσατε συνολικά? Φυλακές. Και εξόδια. 12. Και σε παρανομία περίπου άλλα τόσα. Έχετε μετανιώσει γι' αυτά? Όχι, δε. Γιατί πιστεύω ότι διάλεξα τον αγώνα τον καλό. Και πιστεύω ότι οι αγώνες που κάναμε η αριστερά έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, του λαού γενικότερα, και ότι οι κατακτήσεις στον κοινωνικό τομέα, οκτάωρο, η ολοκλήρωση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης με την ίδρυση του ΙΚΑ κλπ, πληρωμένη άδεια κλπ, όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα των αγώνων που είχαμε κάνει. Η εποχή μας ήταν μια μεγάλη εποχή. Φλογίστηκε από αυτά τα ιδανικά του σοσιαλισμού. Η ζωή μας απόκτησε νόημα, απόκτησε μια αξία. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που κοιτάγαμε μόνο, ας πούμε, τον εαυτό μας και τίποτα άλλο. Αποκτήσαμε ένα περιεχόμενο. Είχαμε ιδανικά οράματα. Μπορώ να πω ακόμη ότι συμπορεύτηκα με ανθρώπους που και αυτοί είχαν τα ίδια ιδανικά, που είχαν πολύ μεγάλη ανιδιοτέλεια, πάνω απ' όλα και από τη ζωή τους και από την ελευθερία τους και απ' όλα, βάλανε τα ιδανικά τους, τα οράματά τους. Να μετανιώσω γιατί πήρα μέρος στην αντίσταση, σαν μικρή, όχι δεν μετανιώνεις γι' αυτό. Ορματίστηκα με έναν κόσμο που στηρίζονταν κυρίως στην ηθική του πλευρά, με αξίες. Είστε ευχαριστημένοι σήμερα? Δεν έχω μετανιώσει και το έχω γράψει κιόλας όταν σε μια συνέντευξη που μου πήρε ο Μαυροειδής, ο Λευτέρης. Και αν πρόκειται να ξαναρχίσω πάλι τα ίδια θα έκανα, λέω. Ο Βασίλης Νεφελιώδης είναι σήμερα 94 ετών και μακάρι όλοι να αισθανόμαστε τόσο νέοι όσο αυτός. Πάρα πολλοί τηλεθεατές μας ζήτησαν να επαναλάβουμε τη σειρά για την ιστορία του κομμουνισμού. Θα προβληθεί ξανά τον Αύγουστο όταν θα έχουν ξεκινήσει οι επαναλήψεις του καλοκαιριού. Γιατί προς το παρόν η εκπομπή συνεχίζεται κανονικά και την επόμενη εβδομάδα αλλάζουμε θέμα. Θα έχετε ίσως ακούσει για την τηλεοπτική εκπομπή που έκανε θράψη φέτος στην Ευρώπη. Ονομάζεται Μεγάλος Αδελφός από το μόνιμο βιβλίο του George Orwell. Κλείνουν καμιά δεκαριά ανθρώπους μέσα σε ένα σπίτι και τους μαγνητοσκοπούν με δεκάδες κάμερες, όλο το 24ωρο. Και από αυτό βγάζουν ένα καθημερινό σύριαλ. Ταξίδεψα στην Ολλανδία και μίλησα με τους πρωταγωνιστές της σειράς, με τηλεοπτικούς κριτικούς και βεβαίως με τον ευτυχισμένο παραγωγό. Προσπαθώντας να καταλάβω πού οφείλεται η επιτυχία και κυρίως πού βαδίζει η τηλεόραση και η κοινωνία μας. Ο Μεγάλος Αδελφός, την άλλη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Γεια σας.